Ο Γιώργος Σταθόπουλος, ή αλλιώς Red Dragon, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους τον τελευταίο χρόνο. Όπου και να πας τον βλέπεις. YouTube, εδώ είναι. TikTok, εδώ είναι. Instagram, εδώ είναι. Κόμμα και στο Σύνταγμα να πας, εκεί θα είναι. Εδώ με Red Dragon. Yo, να γνωρίζω πάρα πολύ. Ο Red Dragon έχει γίνει τόσο γνωστός λόγω των εμφανίσεων του στο κανάλι του αρχηγού, ονόματι Χαγιέτα Network. Εκτός όμως από την αστεία πλευρά του Red Dragon που βλέπουμε στα media, υπάρχουν πολλά προβλήματα πίσω από αυτό το χαρακτήρα και για το πώς έφτασε να είναι έτσι πως είναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του Red Dragon. Από πριν γίνει καν ο Red Dragon, στις παλιές καλές μέρες στην Αμερική, μέχρι και σήμερα που είναι ένα από τα πιο γνωστά μέλη του Χαγιάτε Network και τον ξέρουν όλοι. Πρώτον πάμε στο βίντεο, θέλω να πω ότι δεν φαντάζεστε πόσο νερό μου πήρε να βρω πληροφορίες για το Red Dragon. Οπότε, πραγματικά, πάτε το like αυτή τη στιγμή να πάμε 8.000 likes στο σημερινό στόχο. Το έχουμε, πιστεύω το έχουμε. Για να δούμε. Και επίσης σημαντικό, έβαλα στόχο μέχρι το τέλος της χρονιάς να πάμε τους 200.000 και θέλουμε ακόμα 50.000 να τους πάρουμε σε δύο μόνο μήνες. Οπότε, άμα σας αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe για το τώρα. Αυτά. Εύχομαι να σας αρέσει το βίντεο, για να φας και έτσι κάπου αναπαυστικά και πάμε στο βίντεο. Το παρελθόν του Red Dragon. Ο Γιώργος με τα λεγόμενά του γεννήθηκε το 1965, δηλαδή τώρα είναι 57 ετών, στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Καλαμάτα, από μια πλούσια οικογένεια. Και η μάνα του και ο πατέρας του ήταν αρκετά πλούσιοι. Και συγκεκριμένο ο παππούς του ήταν τόσο πλούσιος που του άφησε βίλες στην Καλαμάτα, έχω και Μύκονος, Σαντορίνη, Κατερίνη, Λιτόχολο, παντού. Όταν ήταν 7 ετών, έφυγε στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Νιου Γιόρκ, με τον πατέρα του, τον καλύτερο του φίλο, Ιωάννη Σταθόπουλο. Ο πατέρας του τον έβαλε να αρχίσει ταεκβοντό, που κατάφερε να πάει στη μαύρη ζώνη και 9 ντάν, και άρχισε να διδάσκει τους πάντες, από παιδιά μέχρι και ασφάλεια FBI, security και Navy SEALs teams. Εκτός από καθηγητής πολεμικών τεχνών, είχε δουλέψει ως σεκιουριτάς και επίσης μόλις τελείωσε το high school στα 18, του μπήκε στο στρατό για 12 χρόνια και ήταν Navy SEAL Commando. Έχει πάει στο Hollywood, που εκεί γνώρισε τον Jackie Chan, Jet Li, 50 Cent, Will Smith, όπως και τον Jack Norris, που στη δικιά του σχολή εκεί πέρα πήρε τη μαύρη ζώνη του. Μπήκε φυλακή για 10 χρόνια γιατί μετέφερε 15.000 κιλά. Όπως είπε, από το 1987 μέχρι το 1998-99. Μόλις βγήκε, έπιασε τη δουλειά σε κυριτάς που είπαμε, μέχρι που στα 48 του ήρθε στην Ελλάδα. Το αληθινό του παρελθόν. Μακάρι όλα αυτά που έλεγα τόση ώρα να ήταν όντως αλήθεια, αλλά ο Red δεν είναι και η πιο εμπιστή πηγή που μπορείς να ακούσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι ξέρει τον Red Dragon για να καταλάβετε. Επειδή βλέπω πολλά πράγματα στο stream που λένε για το Red Dragon και στεναχωριέμαι, ρε φίλε, γιατί εγώ τους ξέρω πολλά χρόνια. Δεν είναι έτσι, λοιπόν, ακούστε όλη την ιστορία. Ο Red Dragon ήταν όντως δάσκαλος του καράτε και έκανε καράτε και δίδασκε τα μικρά παιδιά και πληρωνόταν από αυτό. Έμπλεξε εκεί στην Αμερική με κάτι παρές που ήταν λάθος. Έμπλεξε στα ναρκωτικά, να το πω και έτσι. Από τότε έχασε το μυαλό του Red Dragon. Dragon, ρε φίλε, έχει χάσει τα μυαλά του και δεν γυρνάνε τα μυαλά του πίσω, αδερφέ. Ό,τι και να του κάνουν τώρα, έχει χαζέψει ο Red Dragon. Δεν γυρνάει το μυαλό του πίσω, έχει καεί από τα μυαλά. Πώς ο αρχηγός βρήκε το Red? Ο Χαγιάτε έκανε IRL live, δηλαδή live στον έξω κόσμο. Εκείνη τη μέρα πήγαινε στη θάλασσα και ο Αρσέν Μάνατζερ του γνώρισε τον Γιώργο. Έναν άνθρωπο που τον έβλεπε να κυκλοφορεί με τη στολή καράτε στη θάλασσα. Ο Dragon φαινόταν ότι είχε content να προσφέρει και στις 8 Νοεμβρίου του 2021 ήταν η πρώτη μέρα του Red Dragon στο Χαγιατόσπιτο. Έχουμε τερματιστεί το Red Dragon πρώτη φορά στο Χαγιατόσπιτο. Ο Master Kung Fu Master, δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Από την πρώτη κιόλας μέρα, όλοι φάνηκαν να συμπαθούν τον Γιώργο. Άμα διαβάσετε τα comments, όλοι ήθελαν να τον ξαναδούν. Red Dragon in the house, bitches, new content creator. Top content, ο Red Dragon, Μιχάλη, τον θέλουμε και σε άλλο live. A legend was born that day. Ο Red έγινε επίσημο μέλος του network και έβαψε το μαλλί και το μουσικό κόκκινο ώστε να ταιριάζει με το όνομά του, Red Dragon. Η ψυχική και σωματική του υγεία. Μπορεί από τη δικιά μας πλευρά που απλά θέλαμε να δούμε και να γελάσουμε, να ήταν όλα ωραία και να μην φαίνονταν κάτι παράξενο. Αλλά πίσω από το γέλιο, ο Red Dragon ήταν χάλια ψυχικά και σωματικά. Όσο και να το αγνοούμε, ο Γιώργος δεν είναι καλά. Έχει χάσει τον έλεγχο και δεν ξέρει τι κάνει. Μπορούσες να δεις από stream σε stream ότι όλο και πιο πολύ χάζευε σε εισαγωγικά. Και απλά ήταν σαν να κοιμάται όρθιος 24-7. Okay, εδώ. Right on. Έχαζε, μπρο. Εντάξει, δεν μπορείς να φάει. Φως μου, ίδιος. Είχαμε τσακωθεί. Όχι, όντως τώρα θα σου πω όλη την ιστορία. Έλα, πάμε. Πρέπει να κατέβουμε, ρε. Εγώ είμαι νόμος. Κοίτα το φαγητό, κοίτα πως το έχεις κάνει το φαγητό εδώ. Σφαγγίδια μου. Έλα, πάμε. Σήκω, έλα, ρε. Για μένα. Σήκω, ρε. Για μένα θα το κάνω. Για μένα. Μέχρι που φτάσει η μέρα,
τη μέρα που ο Dragon ξέφυγε τόσο χωρίς να έχει κάποιον μαζί του και τον έβαλαν μέσα. Ο Red Dragon στο Δαφνί. Έξω από το stream, ο Χαγιάτε φρόντιζε να μένουν κάπου τα άτομα του Network. Μια μέρα όμως, ο Βάρδος με τον Κιτόκο είχαν μείνει μόνοι με τον Dragon και επειδή δεν τον άντεχαν, τον άφησαν ελεύθερο στον έξω κόσμο. Τότε έκλειψε ένα περίπτερο και η αστυνομία τον έπιασε. Ο Red τους φώναζε τα εξής λόγια. Εγώ είμαι νόμος. Και γι' αυτό τον έβαλαν μέσα. Αυτή ήταν η αντίδραση του Χαγιάτε και του Αεράκη όταν το έμαθαν. Βρέθηκε ο Dragon, δες DM Discord. Όντως τώρα. Bro! Oh no, 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 no! No! Μετά από τη φυλακή όμως, επειδή τον κοίταξαν και καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν, τον έστειλαν στο Δαφνί. Για όποιον δεν ξέρει, το Δαφνί είναι ένα ψυχιατρίο. Σοκαρισμένοι όλοι τους προσπάθησαν να πάρουν να μιλήσουν με τον Δαφνί, αλλά οι φάνες του Γιώργου ήδη έπαιρναν όλη μέρα τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μην μάθουν πολλά. Ιατρικό νοσοκομείο. Ναι, γεια σας, με ακούτε? Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να μάθουμε για έναν ασθενή την κατάστασή του και γενικά πώς θα κινηθεί λίγο η θεραπεία του κτλ. Γιατί είναι εξαδερφός μου και ανησυχώ πολύ. Πώς λέγεται ο κύριος? Γιώργος Σταθόπουλος. Επίσης, οι fans μπήκαν στα Google Reviews για το Δαφνί και σπαμάραν όλοι σχόλια όπως Free Red Dragon και άλλα πολλά. Και είναι στις μέρες που ήταν μέσα, ο Αρσέν τον επισκέφθηκε και φαινόταν ότι δεν ήταν καθόλου καλά. Τι έχουμε εδώ? Να είχε πέσει σε κατάθλιψη φαινόταν. Στην τελική, βγήκε στις 21 Φεβρουαρίου και επέστρεψε στο χαγιατόσπιτο με τους φαν πιο χαρούμενους από ποτέ, με πάνω από 15.000 άτομα συνεχόμενα στο live. Μόλις θα σπαμάρουν King is back. Donates βροχή, μάζεψε 100 σύνευρο σε λιγότερο από 5 λεπτά. Και το καλύτερο, ο Σόλομον ήρθε με δώρο να καλωσορίσει το Red Dragon πίσω. Και όλα τα χούτς, σε θέλω. Αδελφέ μου! Αγορίνα μου, σ' αγαπάω. Καλώς ήρθες! Σ' αγαπάω. Για σένα. Για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του είχαμε πάρει τα λόγια, ρε παιδί. Μετά από μήνες, αυτό ήταν το πιο χαλαρό live του Γιώργου, χωρίς να φωνάζει τόσο. Πιο γλυκός από ποτέ και χαρούμενος που γύρισε πίσω. Το Δαφνί έκανε καλό τελικά, είπαν όλοι. Ο γάμος του Red Dragon. Ο Red Dragon είναι παντρεμένος. Βασικά για 4 μέρες ήταν. Άντε εβδομάδα. Πώς έγινε αυτό, θα μου πείτε. Μια μέρα ο Red Dragon γνώρισε τη Μαρίνα, πρώην παίχτρια του Κάτι Ψήνεται. Μέσα σε μόνο λίγες μέρες και οι δύο λέγανε ότι είναι ερωτευμένοι, θέλουν παιδιά και ότι πάνε για γάμο. Κανείς δεν το πίστεψε. Μέχρι που όντως πήγανε για γάμο. Γεια σου Αρσένη, είμαι η Μαρίνα, η κοπέλα του Γιώργη. Αύριο παντρευόμαστε. Δεν σε ξέρει και ουσιαστικά ο Γιώργος θέλει να σε γνωρίσω γιατί είσαι πολύ σημαντικό του άτομο. Και είσαι μάλλον το μοναδικό κοντινό του άτομο που το έχει απομείνει πλέον. Έλα αύριο το πρωί στο Δημαρχείο της Νίκαιας, 12 η ώρα που παντρευόμαστε. Fun fact, ήμουν και εγώ καλεσμένος στο γάμο. Ναι, παντρεύομαι σήμερα στη Νίκαια του Δημαρχείου. Θέλω να είσαι εκεί. 1 η ώρα. Σου σήκω πάνω. Ντύσου και έλα. Λίγες μέρες μετά όμως, η Μαρίνα έλεγε ότι ο Red είναι πολύ ζηλιάρης και δεν την αφήνει να φύγει από το σπίτι, οπότε τον χώρισε. Ο Red Dragon, θυμωμένος, έβγε στη Θεσσαλονίκη με το Βάρδο, μέχρι που τελείωσαν τα λεφτά, οπότε αναγκαστικά ξαναγύρισαν στο χαγιατόσπιτο. Τι κάνει ο Dragon σήμερα? Ο Red, εδώ και κάτι μήνες, είναι ο ίδιος αγαπητός κυριούλης, που μία είναι καλά, μία φωνάζει. Το τελευταίο σοβαρό περιστατικό ήταν πριν 2 εβδομάδες περίπου, που τον βρήκανε σε χάλια κατάσταση και το ΕΣΥ, Εθνικό Σύστημα Υγείας, πήγε και το μάζεψε. Δεν ξέρουμε άμα θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση άμα δεν είχε βρει ποτέ το Χαγιάτε. Γιατί, άμα θυμάστε, σας είπα, έβγαινε με στολές καράτε στη θάλασσα. Αλλά ένα είναι το σίγουρο. Ο Red Dragon είναι ένα άτομο που αξίζει αγάπη και είναι το μόνο που ζητάει. Κάτι. Αυτοί που μιλάνε μαλακίες, να σέβεστε μαλακές. Πιστεύεις μπορεί να πάρεις τη θέση του βασικού αρχηγού? Ναι, πώς! Ομορφόμενο είσαι! Δεν σε απέξω, φίλε! Είμαστε ομάδα όλοι! Εσύ μου είπες ότι δεν με αγαπάς! Καταλαβαίνεις πως έχω πληγωθεί! Δεν κατάλαβες, μαλάκα! Εντάξει. Μη μου σε αγαπάς! Εγώ δεν μου πάντα χαρά και αγάπη! Γιατί μου κάνετε αυτοί όλοι σας! Γιατί με πληγώνετε! Πρώτα καλώς με αυτοί.
αγαπάνε γιατί είμαι αληθινός. Γι' αυτό είναι Red Dragon Out. Άμα έφτασε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, κάνε comment αυτό εδώ για να δω ότι όντως έφτασε. Και πραγματικά ευχαριστώ που το έδωσε μέχρι το τέλος. Μου πήρε πάρα πολύ ώρα αυτό το βίντεο. Οπότε, άμα σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις το like και το subscribe και αυτά. Μου κάτσε ακόμα σε ποιο άλλο ιστορία θέλετε να δείτε. Κάντε follow στο Instagram. Και από μένα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Bye.